ιδιαίτερα συμβολικό χώρο, στο τεχνολογικό πάρκο του Λαβρίου, που ήταν κάποτε ένας χώρος που έσφιζε από ζωή ανθρώπων του μόχθου και της δουλειά που έσκαβαν τη γη για να βγάλουν πλούτο. Και είναι σήμερα μια σημαντική μέρα για μας εδώ, σε αυτόν τον συμβολικό χώρο, γιατί σήμερα σε σας αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν, θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό, αλλά και σε κάθε, ιδιαίτερα σε κάθε δημοκρατικό και προτεθικό πολίτη, αυτό που ονομάζουμε Συμβόλαιο Αλλαγής. Εμείς λοιπόν σήμερα δεν θα σας παρουσιάσουμε εδώ ένα πρόγραμμα επιστημονικής φαντασίας σε ένα ψεύτικο φουτουριστικό περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ένα συμβόλαιο θα σας παρουσιάσουμε. Ένα συμβόλαιο που συμπυκνώνει ένα διάλογο ετών, χρόνων θα έλεγα, με όλες τις κοινωνικές ομάδες, με την κοινωνική πλειοψηφία. Και ένα συμβόλαιο που καθρεφτίζει τις θελήσεις της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά και τις αναγκαίες τομές για να οδηγήσουν αυτές οι θελήσεις σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα μέτρα δικαιοσύνης. Ένα συμβόλαιο που στη διαμόρφωση των άρθρων του έχουν συμβάλει πολλοί ειδικοί, πολλοί επιστήμονες, πραγματικά άριστοι, όχι με την έννοια αυτή που εισήγαγε στη πολιτική ζωή του τόπου η Νέα Δημοκρατία, τεχνοκράτες και ειδικοί που βάζουν όμως πάνω απ' όλα το συμφέρον των πολλών, όχι άριστοι με την έννοια ότι έρχονται να στελεχώσουν ένα επιτελικό κράτος, αλλά ένα δημοκρατικό κοινωνικό κράτος του Μάη θα ψηφίσουμε για την κυβέρνηση που θα μας κυβερνά τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Και όπως όλα δείχνουν, ο πρώτος με τον τρίτο θα μπορούν στις 22 του Μάη να σχηματίσουν κυβέρνηση, αφού κατά πάσα πιθανότητα, κατά πάσα βεβαιότητα, λέω εγώ συχνά, θα έχουν την κοινωνιστική πλειοψηφία. Η πολιτική μας αντίπαλη, η Νέα Δημοκρατία, έσπευσε να κοστολογήσει απαγορευτικά τις δεσμεύσεις μας πριν καν τις ακούσει. Το συνηθίζουν αυτό. Ότι οτιδήποτε μυρίζει έστω και από μακριά δικαιοσύνη και στήριξη των πολλών για αυτούς που μας κυβερνάνε είναι πολύ ακριβό. Οτιδήποτε επιχειρεί να ακυρώσει το πάρτι των συμφερόντων, το πάρτι των κομματικών αξιωματούχων είναι για αυτούς ανεφάρμοστο. Ενώ ό,τι ευνοεί τη διαφθορά και ό,τι θεσμοθετεί την ασυδοσία των λίγων είναι ρεαλιστικό. Θέλω λοιπόν κλείνοντας να τους καθησυχάσω. Οι δεσμεύσει μας κοστίζουν λιγότερο, πολύ λιγότερο, από ό,τι κόστησαν οι απευθείας αναθέσεις τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι μέτρα που θα ζωογονήσουν την οικονομία είναι μέτρα που θα δώσουν ανάσα στην κοινωνία. Είναι μέτρα που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Γιατί η δικαιοσύνη παντού δεν είναι μόνο ηθικός κανόνας για μας. Είναι και κίνητρο, μέσο, επιταχυντής της ανάπτυξης. Το συμβόλαιο αλλαγής θέλουμε να είναι και είναι συμβόλαιο με την κοινωνία. Την κοινωνία καλούμε να το προσυπογράψει στις 21 του Μάη. Και θα το προσυπογράψει. Κόντρα σε κάθε ψέμα, σε κάθε συκοφαντία, σε κάθε προπαγάνδα, σε κάθε εκβιασμό και σε κάθε εκφοβισμό.